Θα συνεχίσουμε με το προσφυγικό και θα μεταφερθούμε αμέσως στη Λέσβο. Εκεί εκτελήσεται μια πρωτοφανής, μια ντροπιαστική για τη χώρα μας, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη ανθρωπιστική κρίση. Η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έλαβε πρωτοβουλία και από χθες 9 ευρωβουλευτές της Ευρωομάδας Αριστεράς βρίσκονται στο νησί. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη, συμμετέχει στην αποστολή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση που αντικρίσατε στη Λέσβο? Είδαμε όλοι τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και την προώθησή του του κυρίου Μαργαρίτη Σκινά, της κυρίας Φοντελάιεν και του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό, για να έρθουμε στην ουσία και στην είδηση, δηλαδή σε αυτό που είδαμε εμείς στο νέο camp που χτίζουμε, που στείνουνε μάλλον γιατί είναι σκηνές, να το πάρουμε από την αρχή. Καταρχήν αυτό είναι σκηνές, είναι πάνω στο βοριά. Βάλανε τώρα χώματα μήπως προστατεύσουν τους ανθρώπους σε περίπτωση βοριάδων, δηλαδή από 6 μποφόρ και πάνω που θα έχει πρόβλημα. Ο κόσμος δεν έχει πόσιμο νερό, υπάρχει πρόβλημα δηλαδή σε ό,τι αφορά στην πόση, αλλά και σε ό,τι αφορά στην υγιεινή του. Κάθε άλλο παρά ανθρώπινες συνθήκες, τραγικές συνθήκες παραμένουν, αυτό καταλαβαίνουμε. Δεν υπάρχουν τουαλέτες, δηλαδή είναι μια τουαλέτα για 50-60 άτομα προς το παρόν. Μπορεί αυτό να βελτιωθεί. Και φυσικά αυτό που μου έκανε με ένα εντύπωση είναι ότι επειδή γίνονται τεστ για COVID, πρέπει να σας πω ότι οι σκηνές όπου γίνονται τα τεστ είναι συνωστισμός τρομερός, όπου εκεί αν δεν έχεις κολλάς. Αυτό φέρνει σε κίνδυνο και τους εργαζόμενους που είναι εκεί και βεβαίως τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τώρα, αυτή η εικόνα δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτή η εικόνα είναι Σάμπρα και Σατήλα, αυτή η εικόνα είναι η Ορδανία. Αυτό ως εικόνα δηλαδή προσφυγικής κρίσης παραπέμπει όχι σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό είπα ότι αυτό είναι, αν αυτό είναι το αφήγημα του κ. Σκινά. Κυβέρνηση και Ευρώπη δηλαδή επιμένουν σε λύσεις που διατηρούν τις αποθήκες ψυχών. Αλλά αυτό είναι σαφές. Εμείς το είχαμε καταγγείλει και θα συνεχίσουμε να το καταγγέλουμε αυτό. Έτσι κι αλλιώς. Εδώ μιλάμε για μια δομή που θα έχει τουλάχιστον 12 με 13.000 ανθρώπους. Οι συνθήκες όμως είναι απαράδεκτες. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι στην αρχική του μορφή, στις 5.000 ανθρώπους, η Μόρια φαντάζει καλύτερη από αυτό που κατασκευάζουν σήμερα. Ακούγεται πιστικό ή είναι μια υπόσχεση για να υποθεί τα όσα δήλωσε ο Μιχάλης Σοχοίδης ότι μέχρι το Πάσχα θα έχει αποσυμφορηθεί η κατάσταση? Κοιτάξτε, άλλα λέει ο κ. Σοχοίδης στο Guardian, τον οποίο το συναντήσαμε αλλά δεν σταμάτησε να μιλήσει. Άλλα λέει ο κ. Μηταράκης στους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων, άλλα λέει η κυβέρνηση στον τόπιο πληθυσμό, άλλα λέει η κυβέρνηση προς τα έξω. Αυτό που έχει αξία και πρέπει να κρατήσουμε ότι η πολιτική θέση της πολιτικής μας ομάδας της GUE-NGF και βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει η φυλακή της Ευρώπης και είμαστε απέναντι στο αφήγημα η Ελλάδα ασπίδα της Ευρώπης που ευαγγελίζεται ο κ. Μητσοτάκης και τα νησιά αλλά και η ενδοχώρα φυλακή. Μάλιστα. Το αίτημά μας το οποίο συμπληρώνει και την πρόσφατη πρωτοβουλία με τις 169 υπογραφές βουλευτών από 6 πολιτικές ομάδες είναι απεγκλωβισμός των ανθρώπων. Οι άνθρωποι θα εγκλωβιστούν εδώ, για να το καταλάβετε δηλαδή όλοι. Αυτό είναι κρίση και για αυτούς και για τον τοπικό πληθυσμό και για τη χώρα. Και σε αυτό επιμένει ο κ. Μητσοτάκης. Και εδώ κάνει τεράστιο και πολιτικό λάθος και έγκλημα ουσιαστικά. Και ανθρωπιστικό έγκλημα. Νομίζω ότι είμαι πολύ σαφής στην εικόνα που σας δίνω, χωρίς να υπερβάλλω. Αλλά το πολιτικό αφήγημα είναι αυτό, για να σας αφήσω. Απολύτως ότι σαφές, κατανοητό και νομίζω η μοναδική λύση που θα μπορούσε να υπάρξει. Αυτό πάντα παλεύαμε εμείς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα Αρβανίτη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Να σας πω κάτι που έχει ενδιαφέρον που αφορά στα μίντια. Είχε ενδιαφέρον για μας ότι σήμερα στην επίσκεψή μας μας ακολουθεί το Al Jazeera, μας ακολουθεί το Euro News. Μας ακολουθεί το Shredded Press, μεγάλα δίκτυα δηλαδή, και αυτό για μας έχει αξία έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, έχουμε και μεγάλη και για την πρωτοβουλία αλλά και για την ενημέρωση του κοινού, όχι μόνο του ελληνικού, γιατί μέσω διεθνοποίησης ίσως μπορέσει να ασκηθεί και μεγαλύτερη πίεση για μια άλλη κατεύθυνση πολιτικής. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Αρβανίτη, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από τη Λέσβο, με την πρωτοβουλία
ηγετής ευρωομάδας της αριστεράς για την ανθρωπιστική κρίση στη Μόρια, που πάει να δημιουργηθεί τώρα μια παρόμοια κατάσταση στο Καράτεπέ, και εμείς μένοντας στο προσφυγικό θα συνδεθούμε και πάλι με τον συνάδελφο Κώστα Παπαντονίου για ένα άλλο θέμα, το θέμα της προληπτικής μεταφοράς 778 προσφύγων από τις δομές Μαλακάσας, Χιστού και Ελαιώνα στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του ΤΑΕΚ Βοντό εν ώψη κακοκαιρίας. Τι συμβαίνει, μας ενημερώνει τώρα ο Κώστας Παπαντονίου.